Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Στις 28 του Φλεβάρη, μια τεράστια απεργιακή διαδήλωση συγκλώνιζε όλη τη χώρα. Και εδώ στην Αττική, με ένα απέραντο ποτάμι λαού και νεολαίας να κατακλείζει τους δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, την Πάτρα, και εκεί που εδώ και ένα χρόνο χτυπάει η καρδιά όλων μας, στη Λάρισα, στη Θεσσαλία. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες απεργίες των τελευταίων ετών και αυτό μπορεί πλέον να γραφτεί στις σελίδες του εργατικού κινήματος στη χώρα μας. Όλη η Ελλάδα, όλη η μέρα ήταν μια τεράστια διαδήλωση. Μια διαδήλωση όπου συναντήθηκαν οι εργάτες που παλεύουν για αυξήσεις στους μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με τους αγρότες που βρέθηκαν για 35 μέρες στα μπλόκα παλεύοντας για την επιβίωσή τους, με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που πάνω από 2 μήνες αντιδρούν στο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μια τεράστια διαδήλωση όπου τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις όλων συνενώθηκαν, συναντήθηκαν με την οργή που καίει τις καρδιές όλων μας για τις 57 ψυχές που χάθηκαν τόσο άδικα πριν από ένα ακριβώς χρόνο στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών, αλλά και για την άθλια επιχείρηση συγκάλυψης από τη μεριά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και με την συμβολή φυσικά των άλλων κομμάτων. Ναι, ήταν μια από τις μεγαλύτερες απεργίες. Και αυτό δεν το μαρτυρά μόνο η μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων σε σημαντικούς κλάδους όπως οι μεταφορές, οι κατασκευές, τα τρόφιμα ποτά, το φάρμακο, η χημική βιομηχανία, όπως και η μεγάλη συμμετοχή στο δημόσιο τομέα και στους εκπαιδευτικούς και στους υγειονομικούς. Το μαρτυρά και το γεγονός ότι αυτή η απεργία οργανώθηκε από 37 εργατικά κέντρα και 22 ομοσπονδίες του ιδιωτικού τομέα, συμμετοχή ρεκόρ και εκατοντάδες εργατικά σωματεία που μπήκαν μπροστά και έδωσαν τη μάχη για την επιτυχία της απεργίας και ξεπέρασαν τα εμπόδια της μεγαλοεργοδοσίας αλλά και αυτά του κυβερνητικού συνδικαλισμού. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη απεργία των τελευταίων χρόνων χωρίς έστω μια τυπική απόφαση της ΓΕΣΕ όπως έκανε η ΑΔΕΔΗ και με ανοιχτή και ύπουλη υπονόμευσή της από άλλες δυνάμεις που μιλούσαν για κομματική απεργία, γραφειοκρατική απεργία ή με θράσος επέμεναν πως δεν πρέπει να κάνουμε απεργία για τα Τέμπη. Για μια ακόμη φορά, οι θλιβεροί εργατοπατέρες της ηγετικής ομάδας της ΓΕΣΕΕ παρέμειναν στο περιθώριο, σε πλήρη απαξίωση, μακριά από τους εργαζόμενους και τις αγωνίες τους. Η απεργία της 28ης του Φλεβάρη, που συνένωσε τους μεγάλους αγώνες του προηγούμενου διαστήματος, μπορεί επάξια να πάρει τη θέση της δίπλα στις μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις του περσινού Μάρτη. Τις μέρες εκείνες δηλαδή που ο λαός και η νεολαία βρισκόταν στο πόδι και τράνταζαν για μέρες τη χώρα με το σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Και μέσα από τη θλίψη, από την οργή, έστελναν μήνυμα αισιοδοξίας. Γιατί εδώ, σε αυτούς τους αγώνες βρίσκεται η ελπίδα. Και είμαστε περήφανοι που το ΚΚΕ και η ΧΝΕ πρωτοστατούν σε όλες αυτές τις μάχες. Αν ορισμένοι ίσως ξαφνιάστηκαν
για τη συντονισμένη και σε χρόνο μηδέν επίθεση από διάφορα επιτελεία, μέσα από διάφορους παπαγάλους επίσης επίθεση στο ΚΚΕ με αφορμή την τοποθέτησή μας στο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, εδώ στους αγώνες μπορούν να βρουν την απάντηση στην πρωτοπόρα μαχητική αταλάντευτη στάση και δράση των μελών και φίλων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ παντού, σε όλα τα μέτωπα, για να σηκώσουμε τον πόη του λαού μας ακόμα ψηλότερα, στο ύψος των πραγματικά σύγχρονων αναγκών του. Εμπνευστής και ενορχιστρωτής αυτής της γελίας επίθεσης στο ΚΚΕ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά ο ίδιος ο Μητσοτάκης, αθαράπευτος και ανιστόρητος αντικομμουνιστής, που στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τη σαπίλα αυτού του συστήματος, του καπιταλισμού, τολμάει να κατηγορεί το ΚΚΕ για σεξισμό. Ποιος? Ο Μητσοτάκης. Θου, κύριε, φυλακήν το στόματί μου. Δεν κοιτάει καλύτερα κατά τη μεριά της φοιτητικής παράταξής του, της ΔΑΠ, της ΟΝΕΔ και σε ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων από αυτή, τι κάνει τόσα χρόνια μέσα στα πανεπιστήμια. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, με ακόμα μεγαλύτερο πείσμα και δύναμη εντείνουμε τη δράση μας μέσα στους αγώνες, μέσα στα σωματεία, στους συλλόγους, όλους τους φορείς του εργατικού, ευρύτερα του λαϊκού, του νεολαϊστικού κινήματος. Όλη μας η σκέψη, η δράση, οι πρωτοβουλίες ένα στόχο έχουν. Πώς θα δυναμώσει η συζήτηση, η οργάνωση, η συμμετοχή, εκεί που κρίνονται όλα, εκεί που φαίνεται πιο καθαρά ποιος είναι με ποιον και εκεί που πραγματικά μπορούν να αλλάζουν συνειδήσεις μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Εκεί μπορεί ο καθένας και η καθεμιά να σκεφτεί, να προβληματιστεί, να δει έμπρακτα ότι η σημερινή ή όποια άλλη τέτοιου είδους αστική κυβέρνηση και η μεγαλοεργοδοσία κάθε άλλο παρά άτρωτες είναι. Εκεί μπορεί να δει ποιες δυνάμεις με τις θέσεις, με τη δράση τους συμβάλλουν στην αντεπίθεση των εργαζομένων και ποιες είναι αυτές που τους βάζουν συνεχώς εμπόδια, τρικλοποδιές. Άρα, αυτό που σήμερα απαιτείται είναι να κατοχυρωθούν, να πληθύνουν το επόμενο διάστημα τα βήματα που αποτυπώνονται ήδη στη σταθερή αύξηση ολοένα και περισσότερων εργαζόμενων στις αρχαιρεσίες, στη συμμετοχή τους σε αρχαιρεσίες των σωματείων, στη βελτίωση του συσχετισμού σε μεγάλες ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα, στην δημιουργία και μαζικοποίηση των αγροτικών συλλόγων, των συλλόγων επίσης των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων και επιστημόνων, στις φοιτητικές εκλογές, στις αντιπολεμικές διαδηλώσεις που ετοιμάζονται σε όλη τη χώρα. Εκεί, μέσα στο κίνημα, υπάρχει χώρος και πεδίον δόξης λαμπρό για την κοινή δράση με κάθε τίμιο εργαζόμενο, κάθε συνδικαλιστή που δεν έχει πουληθεί στην εργοδοσία, στις κυβερνήσεις και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί ανεξάρτητα από τι πολιτικές επιλογές είχαν κάνει μέχρι χτες. Τους απλώνουμε το χέρι να πάρουν τη θέση τους δίπλα μας. Εκεί χτίζονται οι βάσεις για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ. Και την πολιτική μάχη για τις ευρωεκλογές θα τη δώσουμε με ανοιχτά τα μέτωπα των αγώνων, με εμβάθυνση της κοινωνικής συμμαχίας,
της ενότητας σε αντικαπιταλιστική, αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, με δυνάμωμα του ρεύματος αμφισβήτησης και εναντίωσης στις ιμπεριαλιστικές ενώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Γιατί στο τέλος και αυτής της μάχης πρέπει να αναδειχθεί πολύ πιο ισχυρό συνολικά το ρεύμα αμφισβήτησης της αντιλαϊκής πολιτικής, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της συνένεσης που τις προσφέρουν τα κόμματα του συστήματος, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, οι υπόλοιποι. Στο στόχαστρο αυτών των αγώνων, αλλά και της πολιτικής μας στάσης και επιλογής, πρέπει πιο αποφασιστικά να μπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η φυλακή αυτή των λαών, που υπάρχει μόνο για να εξασφαλίζει τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, τσακίζοντας κάθε λαϊκό δικαίωμα με τις κατευθύνσεις και τις αποφάσεις της σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Δεν είμαστε στις αρχές του 1980. Έχουν μεσολαβήσει ήδη πάνω από 3 δεκαετίες που έχουν αποδείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια μεγάλη οικογένεια μόνο για τα μονοπόλια, για τις αστικές κυβερνήσεις τους, για τα κόμματα του κεφαλαίου, ενάντια στα δικαιώματα των λαών. Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ, που καταψήφισε μόνο το ΚΚΕ στην Ελληνική Βουλή το 1992, μετά την ΟΝΕ, την Ευρωζώνη και τη συνθήκη της Λισαβόνας, με το συνολικό αντιλαϊκό οπλοστάσιο που υιοθέτησαν. Όλα αυτά άνοιξαν τον ασκό του αιώλου σε βάρος των λαών. Αποδείχθηκε μεγάλο παραμύθι ότι η ενιαία ευρωενωσιακή αγορά και ο ανταγωνισμός θα έφερναν οικονομική ανάπτυξη για όλους, καλούς μισθούς στους εργαζόμενους, χαμηλές τιμές για τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Αποδείχθηκε ότι η λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη σημαίνει πανάκριβη ενέργεια για το λαό, απαξίωση ενεργειακών πόρων, διεύρυνση της ενεργειακής φτώχειας, καταστροφή του περιβάλλοντος, προς όφελος των κερδών των πράσινων κολοσσών. Εξίσου έχει αποδειχθεί ότι σε αντίθεση με όσα έλεγαν για χρόνια διάφοροι, στερώντας πολύτιμο χρόνο από το λαό και το κίνημά του, αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει μόνο προς το χειρότερο. Έχουν αποκαλυφθεί τα ψέματα των διαφόρων κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί σύγκλησης, ευημερίας, εξασφάλισης δικαιωμάτων που θα προσέφερε τάχα στο λαό μας η συμμετοχή σε αυτή την Ένωση. Αντίθετα, ο λαός και η νεολαία πληρώνουν σε κάθε τομέα της ζωής τους τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων. Πίσω από όλα τους τα βάσανα, τα μεγάλα προβλήματα, βρίσκεται η επιδίωξη του μεγάλου κεφαλαίου για μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του, που φέρει τη σφραγίδα των οδηγιών, των κανονισμών, των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πίσω από την τεράστια ακρίβεια βρίσκεται και η απελευθέρωση των αγορών, τα χαράτσια της πράσινης οικονομίας, τα πακέτα του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τσεπώνουν διάφοροι επιχειρηματικοί όμιλοι, τροφοδότησαν τον πληθωρισμό. Ενώ η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνησή της, εμπέζει το λαό με τα διάφορα πας της εξαθλίωσης. Πίσω από την επέκταση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, τις ατομικές συμβάσεις, τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, την εντατικοποίηση, τη δουλειά πάνω από 13 ώρες, την κατάργηση της Κυριακής αργίας, τη δουλειά σε πλατφόρμες χωρίς εργασιακά δικαιώματα, την υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας,
βρίσκεται η περιβόητη λευκή βίβλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εργασία και δεκάδες αντεργατικές οδηγίες. Πίσω από την εμπορευματοποίηση της παιδείας, το νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, βρίσκονται τα λεγόμενα ευρωπαϊκά πρότυπα της ενιαίας αγοράς πτυχίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγούν σε πτυχία που έχουν τιμή, αλλά όχι αξία. Πίσω από την παντελή έλλειψη μέτρων και σχεδιασμού προστασίας της ζωής και της περιουσίας του λαού, όπως τα αντιπλημμυρικά, τα αντιπυρικά, η αντισεισμική θωράκιση της χώρας, βρίσκεται μαζί με άλλους παράγοντες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπολογίζει ως κόστος αυτά τα μέτρα, ακριβώς γιατί υπολογίζει ως όφελος την ικανοποίηση των συμφερόντων, δηλαδή τα άπλιστα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Πίσω από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των τεμπών που συγκλώνει σε όλη τη χώρα, βρίσκεται η πολιτική απελευθέρωσης των μεταφορών και της πολιτικής του κόστους οφέλους πάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πίσω από το ξεκλήρισμα των βιοπαλλεστών αγροτών βρίσκεται η εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής που εντείνει την καταλήστευσή τους. Η πράσινη ΚΑΠ που θα έφερνε δήθεν προσιτά και ποιοτικά αγροτικά προϊόντα και εισόδημα στους αγρότες, τελικά επιβάλλει δυσβάσταχτες υποχρεώσεις στις αγροτικές οικογένειες. Παρέχει όμως περαιτέρω διευκολύνσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους για τιμές κάτω του κόστους στο χωράφι και πολλαπλασιασμό του στο ράφι για αθρώες εισαγωγές από το εξωτερικό επίσης αγροτικών προϊόντων. Αυτά βροντοφώναζαν και βροντοφωνάζουν και σήμερα στην εκδήλωσή τους, στη διαδήλωσή τους για την επέτειο του Κιλελέρ οι αγρότες. Πίσω από την... Για τους αγρότες αυτό το χειροκρότημα και το Κιλελέρ. Πίσω από την απογείωση της φορολογίας στους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, εμπόρους, επαγγελματοβιοτέχνες, επιστήμονες που τους οδηγεί ουσιαστικά σε λουκέτο με την πολιτική της, βρίσκονται τα προαπαιτούμενα για την εκταμείευση δόσεων του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το ΚΚΕ μπορεί να κοιτάει στα μάτια το λαό, γιατί από την πρώτη στιγμή είπε την αλήθεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα, γιατί οργανώνει και σήμερα την πάλη ενάντια στην στρατηγική της. Αυτή η πάλη συνέβαλε ώστε η εφαρμογή πολλών αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων να έχει καθυστερήσει σημαντικά στην Ελλάδα σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη, και αυτό ήταν προς το συμφέρον του ελληνικού λαού. Έχουμε αντιπαρατεθεί έγκαιρα με απόψεις που παρουσίαζαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και σαν εγγυητή της ειρήνης. Σήμερα πλέον και αυτός ο μύθος έχει προπολού καταρρεύσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το ΝΑΤΟ είναι πρωταγωνίστρια των ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων. Από πού να ξεκινήσει κανείς? Από την υποστήριξή της στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ που έχει αιματοκυλήσει τη Γάζα με αποτέλεσμα τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού? Από τη συμμετοχή της στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, σε ένα πόλεμο στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σέρνεται, όπως λένε κάποιοι, αλλά συνεργάζεται στενά με την αστική τάξη της Ουκρανίας, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ στη σύγκρουσή τους με την καπιταλιστική Ρωσία και τους συμμάχους της, φυσικά στα πλαίσια και του ανταγωνισμού και των αντιθέσεων μεταξύ τους,
αλλά και μέσα στο ίδιο το Ευρωατλαντικό στρατόπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει στο Ζελένσκι 78 δισεκατομμύρια ευρώ από το μόχθο και την φορολογία των λαών της Ευρώπης για όπλα, πυρομαχικά, βάσεις, ενώ παίρνει ήδη θέση στο μεγάλο φαγοπότι της ανοικοδόμησης της καταστραμμένης Ουκρανίας που ακολουθεί. Το καταλάβαμε και από την συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ζελένσκι στην Οδυσσό. Η Ελλάδα με την εμπλοκή της γίνεται στόχος αντιπίνων. Ήδη οι πρώτες προειδοποιητικές βολές δόθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωταγωνιστεί μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το ΝΑΤΟ στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις. Απόδειξη η επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, δίπλα στην Αμερικανοβρετανική επιχείρηση Φρουρός της Ευημερίας, στο όνομα της αντιμετώπισης των Χούθη με το πρόσχημα της προστασίας της ναυσιπλοείας. Εδώ ακουμπάει η αποστολή και της ελληνικής φρεγάτας Σίδρα, η οποία βάζει σε τεράστιους κινδύνους τις ζωές των αξιωματικών και των ναυτών για να διαφυλάξουν τα κέρδη των εφοπλιστών και άλλων. Και να ήταν μόνο αυτά. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει την Τουρκία ως στρατηγική σημασία εταίρο, επιδιώκοντας την πιο σταθερή πρόσδεσή της στο Ευρωατλαντικό στρατόπεδο στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία και την Κίνα. Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ ενθαρρύνει τις τουρκικές διεκδικήσεις σε βάρος της κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, του λαού μας, στρώνοντας μαζί με την αστική τάξη της Ελλάδας το τραπέζι της συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου, συνολικά της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, τη διχοτομική λύση του Κυπριακού με ευρωνατοϊκή σφραγίδα σε βάρος των συμφερόντων του κυπριακού λαού. Αγαπητές φίλες και φίλοι, τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να απαντά στην όποια κριτική της γίνεται κρυπτόμενη πίσω από τα προβλήματα των άλλων λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη γνωστή καραμέλα περί εισαγόμενων προβλημάτων. Είναι πραγματικά πρόκληση και ανεντιμότητα να το κάνει αυτό όταν η ίδια έχει προωθήσει με αποφασιστικότητα και έχει υπερασπιστεί στεναρά αυτή ακριβώς την πολιτική σε όλους τους τομείς της ζωής που δημιουργεί τα προβλήματα και στην Ελλάδα όπως και στις υπόλοιπες χώρες. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πέφτει από τον ουρανό. Τη συνδιαμόρφωσαν και τη συνδιαμορφώνουν, την εφάρμοσαν και την εφαρμόζουν και οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και πριν του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Την ψηφίζουν όλα τα αστικά κόμματα, σοσιαλδημοκρατικά, φιλελεύθερα και ακροδεξιά κόμματα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και μέσα στην Ελληνική Βουλή. Αν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% των νόμων και το ΠΑΣΟΚ το 70% όλων αυτών των αντιλαϊκών νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, στο Ευρωκοινοβούλιο η σύμπλευσή τους απογειώνεται, είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ευρωβουλευτές που βρίσκονται σήμερα και στη Νέα Αριστερά ψήφισε ακριβώς το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία στο 81,9% των ψηφοφοριών και το ΠΑΣΟΚ στο 94,7% των ψηφοφοριών. Όλοι τους ψηφίζουν ευλαβικά στην Ελληνική Βουλή όσα νομοσχέδια και άρθρα αναφέρονται σε ευρωπαϊκές οδηγίες που είναι ασφαλώς ο πυρήνας των επιλογών των μεγάλων ομίλων. Για αυτά τα κόμματα μάλιστα, το γεγονός ότι κάτι αποτελεί ευρωπαϊκή οδηγία καθιστά σχεδόν περιττή οποιαδήποτε άλλη συζήτηση για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να υπερψηφιστεί.
Κανένας τους πλην του ΚΚΕ δεν αντιτίθεται στην υπεροχή του ενωσιακού δικαίου σε βάρος του δικαίου της χώρας μας, που άνοιξε το δρόμο και επιτάχυνε σκληρά αντεργατικά μέτρα ως και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όλοι τους απέρριψαν την πρόταση του ΚΚΕ κατά την πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση για να ανατραπεί αυτή η υπεροχή που συνιστά εκτός των άλλων και επέσχυν το ραγιαδισμό. Είναι εξίσου πρόκληση το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά να παρουσιάζουν μια ψεύτικη εικόνα για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομα μιας βολικής δίθεν αντιπολίτευσης που έχει ορίζοντα μόνο μια κυβερνητική εναλλαγή αλλά που δεν θα αλλάζει τίποτα για τη ζωή του λαού. Τα ψέματά τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση καταραίουν μπροστά στους 16 εκατομμύρια ανέργους, μπροστά στα 95 εκατομμύρια των ανθρώπων που ζουν στο όριο της φτώχειας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση της δίθεν αλληλεγγύης, της ελευθερίας και της δημοκρατίας είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι σε 10 κράτη-μέλη απαγορεύεται ο συνδικαλισμός. Σε περισσότερα από 15 κράτη ισχύουν μέτρα απαγόρευσης, παραβίασης του δικαιώματος στην απεργία. Παρά τις υπαρκτές διαφορές από χώρα σε χώρα, παντού υπάρχει αυτό που όλοι τους θέλουν να κρύψουν. Ότι στον 21ο αιώνα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των άλλων μεγάλων επιστημονικών επιτευγμάτων, αντί ο άνθρωπος να απαλλάσσεται από μονότονες και κουραστικές δουλειές και να αυξάνεται ο ελεύθερος χρόνος του, αντί να μειώνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, αντί να αξιοποιούνται για την ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν υγείας και για την κάλυψη όλων των σύγχρονων αναγκών, συμβαίνουν ακριβώς τα αντίθετα. Γιατί ο πλούτος που παράγουν οι εργαζόμενοι και όλα αυτά τα επιτεύγματα βρίσκονται σήμερα στα χέρια των καπιταλιστών που τα αξιοποιούν με αποκλειστικό κριτήριο την αύξηση της κερδοφορίας τους. Αυτό συμβαίνει και εκεί που υπάρχουν νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις και εκεί που υπάρχουν οι δήθεν προοδευτικές κυβερνήσεις της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας που διαφημίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Όλες εφάρμοσαν την ίδια σκληρή αντιλαϊκή πολιτική με τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ προηγούμενα στην Ελλάδα. Γι' αυτό και είναι χαμένη η ψήφος σε τέτοια κόμματα που ξανασερβίρουν την ξυνισμένη σούπα της κυβέρνησης τάχα των προοδευτικών δυνάμεων για να ξανατσακίσουν το λαό μας, αλλάζοντας καρέκλα με τη Νέα Δημοκρατία και με βάση φυσικά τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που από κοινού όλοι αυτοί στηρίζουν. Γι' αυτό οι πάλι για να είναι αποτελεσματικοί πρέπει να κατευθύνεται και στη συνολική ανατροπή αυτού του σάπιου συστήματος, στην κατάκτηση μιας γνήσιας εργατικής λαϊκής διακυβέρνησης και εξουσίας. Γιατί μόνο στην πορεία αυτού του αγώνα μπορούν ο λαός, οι εργαζόμενοι, να υπολογίζουν και στην απόσπαση νέων κατακτήσεων στις σημερινές δύσκολες συνθήκες. Μόνο αν συνδεθεί με αυτή την ξεκάθαρη προοπτική θα μπορέσει να μετατραπεί το σημερινό ρεύμα γενικής αμφισβήτησης σε ριζοσπαστικό πραγματικά ρεύμα ολομέτωπης αντιπαράθεσης με το κεφάλαιο και τη στρατηγική του. Το ΚΚΕ με το σύγχρονο επιστημονικά επεξεργασμένο πρόγραμμά του τεκμηριώνει ότι δεν είναι μονόδρομος η Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου, της εκμετάλλευσης, της ακρίβειας, της φτώχειας των ιμπεριαλιστικών πολέμων. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτός της τεράστιας πλειοψηφίας των καταπιεσμένων που παράγουν όλον αυτόν τον πλούτο.
σπάζοντας τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε ένωσης του κεφαλαίου, με το να έχουν την εξουσία και την οικονομία στα δικά τους χέρια για να οικοδομήσουν την Ευρώπη της αλληλεγγύης, της φιλίας, της ειρηνικής διαβίωσης των λαών, της ευημερίας, του σοσιαλισμού. Η πλούσια πείρα του λαού μας και όλων των λαών επιβεβαιώνει ότι δεν έχουν τίποτε να περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οποιαδήποτε αστική κυβέρνηση από τις αστικές πολιτικές δυνάμεις, κυβερνητικές και δήθεν αντιπολιτευόμενες. Οι όλο και μαζικότερες απεργίες, οι τεράστιες κινητοποιήσεις στις μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης, παρά τον σημερινό αρνητικό συσχετισμό και την κυριαρχία του εργοδοτικού συνδικαλισμού, δείχνουν το δρόμο και αποτελούν τεκμήριο για το εξής. Οι λαοί έχουν αστήρευτη δύναμη και δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Μόνο ο λαός θα σώσει το λαό, αποφασίζοντας να απαλλαγεί από τα δεσμά της εξουσίας του κεφαλαίου και των ενώσεών του, να ξεφορτωθεί όλους αυτούς που κάθονται στο σβέρκο του, παίρνοντας στα δικά του χέρια τα κλειδιά της εξουσίας και της οικονομίας. Βαδίζουμε με αυτή την πηξίδα, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να έχουμε και κατακτήσεις, να εμποδίζουμε αποφασιστικά αντιλαϊκά μέτρα, να υπάρχουν κάποιες έστω ανάσες ανακούφισης και κυρίως αισιοδοξίας. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές θα είναι η μοναδική επιλογή, η μόνη πραγματικά σημαντική συμβολή σε αυτή την υπόθεση. Γιατί θα δώσει δύναμη, θα δώσει ελπίδα στο λαό μας, θα δυναμώσει αυτό το ελπιδοφόρο ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης αστικής πολιτικής που έγινε διακριτό στις προηγούμενες εκλογικές μάχες. Θα δώσει όθηση σε κάθε εργατικό λαϊκό αγώνα και διεκδίκηση, στην οποία πρωτοστατεί το ΚΚΕ με όλες του τις δυνάμεις. Θα αποδείξει ότι ο λαός δεν έχει δώσει καμιά λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη για να τσακίζει τα δικαιώματά του κουνώντας το δάχτυλο του 41%, που ήδη βέβαια φαντάζει μακρινό παρελθόν, αν και έχουν περάσει μόλις 8 μήνες. Θα τη κόψει τη φόρα που έχει πάρει για την επίθεση στα δικαιώματα, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στο εργατικό εισόδημα παντού. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές θα δώσει ανάσα, κουράγιο σε όλους όσοι και όσες βλέπουν πως ο πολιτικός και οργανωτικός εκφυλισμός του ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσφατο συνέδριό του πέρασε σε εντελώς άλλο επίπεδο, με πιο αντιδραστικά χαρακτηριστικά. Κι αν ορισμένοι πέφτουν από τα σύννεφα, ας σκεφτούν πως αυτή ήταν μια αναμενόμενη τελικά εξέλιξη μιας ολόκληρης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ από την κυβερνητική του θητεία, τη στάση του μετά ως αξιωματική αντιπολίτευση, μέχρι τη συνεχιζόμενη κατάρρευσή του από τον Ιούνιο σήμερα. Αναμενόμενη είναι και η εξέλιξη του ΠΑΣΟΚ, του άλλου πόλου της σοσιαλδημοκρατίας στη χώρα, που ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να πάρει διαζύγιο από το αμαρτωλό παρελθόν. Το ΠΑΣΟΚ βέβαια τέτοιο ήταν, το καλύτερο στήριγμα της αστικής στρατηγικής στις πιο κρίσιμες στιγμές για τον τόπο, και τέτοιο θα παραμείνει, δεν αλλάζει, μόνο χειροτερεύει. Και έχουν πάρα πολύ έντιμοι αγωνιστές και αγωνίστριες πολλά ράματα για τη γούνα του. Ράματα για τη γούνα τους έχουν και οι έντιμοι άνθρωποι και για τα άλλα κόμματα που αποσπάστηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Νέα Αριστερά,
η πλεύση ελευθερίας, το Μέρα 25, που μάταια προσπαθούν να αναβαπτιστούν, μπας και τσιμπήσουν κάτι από όλη αυτή τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές, σε συνδυασμό με την οργανωμένη λαϊκή δράση και αποφασιστικότητα, είναι και η μόνη που μπορεί επίσης να βάλει φραγμό στην ενίσχυση των ακροδεξιών φασιστικών δυνάμεων. Γιατί την ακροδεξιά και τα διάφορα φασιστοειδή δεν μπορούν να την αντιπαλέψουν τα αστικά κόμματα φιλελεύθερης ή σοσιαλδημοκρατικής σκοπής. Δεν μπορεί να την πολεμήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η ακροδεξιά είναι δικό τους παιδί. Σπλάχνο από τα σπλάχνα του συστήματός τους. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τα βάζει με συνέπεια με το σύστημα και την πολιτική που τροφοδοτεί με πάρα πολλούς τρόπους την ακροδεξιά και τις επικίνδυνες για το λαό και την νεολαία αντιλήψη της. Όλοι οι άλλοι τη θυμούνται κάθε 5 χρόνια πριν τις ευρωεκλογές για να τη χρησιμοποιήσουν και σαν βολικό μπαμπούλα για να ψαρέψουν ψήφους σε θολά νερά προοδευτικότητας. Όλο τον υπόλοιπο καιρό όμως τι κάνουν? Ξεπλένουν ο καθένας με τον τρόπο του τη βάρβαρη πολιτική καταστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος, για παράδειγμα, των προσφύγων. Ψηφίζουν από κοινού και καταδικάζουν κάθε λαό που αντιστέκεται στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, στη δολοφονία λαών. Στηρίζουν και ενισχύουν φασιστικές, ναζιστικές συμμορίες τύπου Αζόφ στην Ουκρανία. Αθωώνουν τα φασιστικά εγκλήματα και την ναζιστική ιδεολογία με την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων, που είναι και η επίσημη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, οι δυνάμεις της ακροδεξιάς κάθε άλλο μπορούν να τρομάξουν το ίδιο αυτό το σύστημα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε, έχουν και αυτές τη ρήξη τις πιο κομβικές αποφάσεις της. Αντίθετα, είναι ο βολικός αντίπαλος των άλλων συστημικών δυνάμεων για να περνάει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα ως δήθεν προοδευτική. Τις ακροδεξιές δυνάμεις και στη χώρα μας μπορεί να τις αποκαλύψει μόνο το ΚΚΕ. Δυνάμεις, για παράδειγμα, όπως ο Βελόπουλος, που μπορεί να κλείνουν σε όλες τις πτώσεις την πλουτοκρατία, που μιλούν λαϊκίστικα, κοροϊδεύοντας τα λαϊκά στρώματα, με κυραλιφές και την Παναγιά την Γκέισα, που πετούν και καμιά κορώνα ενάντια στο σύστημα δήθεν, γενικά και αφηρημένα κι αυτό, είναι τελικά πιο συστημική και από τους πιο συστημικούς. Αγαπητές φίλες και φίλοι, πολλές από τις δημοσκοπήσεις καταγράφουν πως πάνω από το 45% του ελληνικού λαού δηλώνει ότι στις ευρωεκλογές θέλει να αποδοκιμάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλους αυτούς, σε όλες αυτές, τους λέμε πως έχουν μία πραγματική επιλογή, το ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ μπορεί να εκφράσει ο λαός μας και την αποδοκιμασία του και την αντίθεσή του και τον πόθο του για μια πραγματικά Ευρώπη των λαών. Με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ μπορεί να αποδοκιμαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση των Λόμπι, που είναι αναπόσπαστο τμήμα της λειτουργίας της. Να πάρουν απάντηση οι δυνάμεις που ξεπλένουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που παρουσιάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεματοφύλακα και κριτή του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων, των ελευθεριών, της δημοκρατίας. Ποια είναι η δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αξία της είναι η ίδια η δικτατορία των μονοπωλίων της. Είναι η καταστολή,
είναι οι τρομονόμοι, ακόμα και στην τέχνη, ο δραστικός περιορισμός λαϊκών ελευθεριών, διαδηλώσεων και απεργιών. Είναι ακόμα η απαγόρευση κομμουνιστικών κομμάτων και συμβόλων σε μια σειρά άλλα κράτη-μέλη της. Με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ μπορεί να αποδοκιμαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο γιγαντιαίος μηχανισμός φακελώματος, εμπορίας προσωπικών δεδομένων, παρακολούθησης των πάντων. Και το πιο σημαντικό, να ενισχυθεί η σιγουριά στο λαό μας πως τίποτα δεν θα μείνει στο σκοτάδι. Θα το φέρουν στο φως οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, οι οποίοι όπως πάντα θα αποκαλύπτουν, θα ενημερώνουν το λαό μας για όλα όσα αντιλαϊκά, αντιδραστικά του ετοιμάζουν. Γιατί οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ υπερασπίστηκαν πάντα τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Έγιναν η φωνή του λαού μας, γιατί το ΚΚΕ δεν έχει δεσμεύσεις από τους διάφορους ομίλους και τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Το ΚΚΕ ξεχωρίζει από τον υπόλοιπο σωρό των χειροκροτητών, των απολογητών και των γιαλατζή τάχα διορθωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ θα προειδοποιούν έγκαιρα. Θα προετοιμάζουν τον εργαζόμενο λαό για κάθε επίθεση που οργανώνεται σε βάρος του. Θα τον προφυλάσσουν από τον εθνιδιασμό, ώστε να έχει τη δυνατότητα να αντισταθεί, να διεκδικήσει, να οργανώσει την αντεπίθεσή του. Ναι, αγαπητές φίλες και φίλοι, πάμε λοιπόν στους 3 μήνες που ακολουθούν να δυναμώσουμε την αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ στις κάλπες και στους δρόμους του αγώνα. Αυτό είναι που προέχει τώρα. Παρά τις επιμέρους απόψεις, επιφυλάξεις του καθενός και της καθεμιάς, τις οποίες εμείς ξέρετε ότι είμαστε πάντα ανοιχτοί να συζητάμε δημιουργικά και ταυτόχρονα να δρούμε από κοινού, χέρι με χέρι. Πάμε να σηκώσουμε πιο ψηλά το ΚΚΕ και για ένα ακόμα ιδιαίτερο λόγο που αφορά τις ευρωεκλογές. Να στείλουμε από την Ελλάδα πανευρωπαϊκό μήνυμα ελπίδας, ενδυνάμωσης των αγώνων με ένα ακόμα πιο δυνατό κουκουέ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Να φτάσει αυτό το μήνυμα δυνατό στις Βρυξέλλες, σε όλη την Ευρώπη. Να δώσει ηχηρό μήνυμα και εδώ στους κυβερνώντες και σε όσους προσφέρουν συνένεση σε αυτούς, ότι λαός και νεολαία είναι αποφασισμένοι να μην παραιτηθούν από την διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών τους, ότι δεν δέχονται άλλο πια να τους βλέπουν να θυσιάζονται οι ανάγκες αυτές για τα κέρδη των λίγων καπιταλιστών. Θα δώσει η ψήφος στο ΚΚΕ μήνυμα αγωνιστικής αισιοδοξίας σε όλους τους λαούς της Ευρώπης, που σε πολλές χώρες βρίσκονται κι αυτοί στους δρόμους του αγώνα, ανησυχούν και προβληματίζονται για τα ίδια ή παρόμοια ζητήματα με μας. Θα είναι ένα γερό χαστούκι που θα φτάσει μέχρι τις Βρυξέλλες, εκεί που μέσα σε κλειστές αίθουσες τα διάφορα κοράκια της Κομισιόν και τα λόμπι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μηχανοραφούν ενάντια στους λαούς για να κερδίζουν τα αφεντικά τους οι μονοπωλιακοί όμιλοι. Γιατί πλέον τελειώσανε τα ψέματα και οι αυταπάτες των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί σύγκλησης ευημερίας, εξασφάλισης δικαιωμάτων που δήθεν θα πρόσφερε στο λαό μας η συμμετοχή σε αυτή την Ένωση. Τώρα λοιπόν στέλνουμε αγωνιστικό μήνυμα μαχητικής αισιοδοξίας στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη,
για να ενισχυθεί η πάλη για την ανασύνταξη του εργατικού, του λαϊκού κινήματος σε κάθε χώρα. Με κουκουέ πολύ πιο δυνατό, για πανευρωπαϊκή αντεπίθεση. Σπάμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την Ελλάδα, για την Ευρώπη του σοσιαλισμού, την Ευρώπη των εργατών, των αγροτών, των λαών, των εργατικών λαϊκών κινημάτων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση της σημερινής βαρβαρότητας στέλνουμε το κατάλληλο μήνυμα. Πιο δυνατό κουκουέ, πιο μαζικοί αγώνες αντεπίθεσης για το δίκαιο των λαών. Γεια σας, καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες.